Ο φόβος για πολλούς ανθρώπους και η έκφρασή του θεωρείται ένα μεγάλο ταμπού. Το να μπορεί ο άνθρωπος να διευκολυνθεί στο να αναγνωρίσει αυτό που τον τρομάζει, ειδικά τώρα, εν μέσω πανδημίας, να μπορεί να είναι λειτουργικός και να μπορεί να εκφραστεί για όλο αυτό που αντιμετωπίζει, είναι το ζητούμενο. Πολλές φορές οι γονείς προσπαθούν να αποκρύψουν αυτό που νιώθουν για όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε, επειδή θεωρούν ότι έτσι ίσως φανούν στα μάτια των παιδιών τρωτοί και ευάλωτοι και ενδεχομένως πιστεύουν κιόλας ότι μπορεί να επηρεάσουν τα παιδιά και να τα κάνουν γι' αυτό να αρχίσουν να νιώθουν ανησυχία. Όμως, επειδή κλειδί για την υγεία ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού είναι αυτό να νιώθει ελεύθερο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε κι εμείς άνετοι στην έκφραση όλων των συναισθημάτων μας. Δεν υπάρχουν καλά και κακά συναισθήματα. Η αποσιώπηση της κουβέντας σχετικά με τον κορονοϊό και την πανδημία μπορεί να προκαλέσει στα παιδιά συναισθήματα σύγχυσης, αγωνίας και αυτό δεν είναι διευκολυντικό για καμία οικογένεια. Αυτό που είναι το ζητούμενο είναι κάθε παιδί, ανάλογα με το ηλικιακό στάδιο στο οποίο βρίσκεται, να έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί με απλά και κατανοητά λόγια για την κατάσταση αυτή που περνάμε, ώστε να μπορεί να το διαχειριστεί και με την υποστήριξη των γονέων του να καταλάβει ότι είναι μια κατάσταση στην οποία οφείλουμε να παραμείνουμε ψύχρεμοι, να τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας και όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα διασφαλίσουν την υγεία μας. Πολλές φορές υπάρχουν παιδιά που και τα ίδια δεν θέλουν να εκφράσουν το φόβο τους, γιατί μπορεί να βλέπουν ότι ούτε οι μεγάλοι δείχνουν την ανησυχία τους. Μπορούμε να πούμε στα παιδιά ότι είναι μια κατάσταση, όλο αυτό που περνάμε, η οποία μας προβληματίζει πολύ, όμως και η ιατρική κοινότητα έχει κάνει άλματα προόδου και έχει ανακαλυφθεί το εμβόλιο, το οποίο θα προμηθευτεί κάθε χώρα, όπως και η δική μας, προκειμένου να μπορέσει να θωρακιστεί ο πληθυσμός. Και εν μέσω πανδημίας είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η καραντίνα μπορεί να επέφερε άγχος και ανησυχία σε πολλά παιδιά, διότι και τα ρεθίσματα που εισέπραταν μέσα από τα μέσα πληροφόρησης μπορεί να ήταν ρεθίσματα που δεν μπορούσαν να τα επεξεργαστούν, αν και οι μεγάλοι δεν τους επεξηγούσαν κάποια πράγματα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουν τα παιδιά το τι συμβαίνει με όρους που μπορούν να κατανοήσουν και να επεξεργαστούν. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή δεν αφορά στον καθένα μας ατομικά, μας αφορά όλους. Μιλάμε για ένα οικουμενικό φαινόμενο, αλλά μας έδωσε νομίζω και την ευκαιρία αυτή η κατάσταση, ο καθένας από εμάς ξεχωριστά να ανακαλύψει και πτυχές του εαυτού του που ίσως δεν γνώριζε, να γίνει περισσότερο αλληλέγγυος και να λειτουργήσει και πιο συλλογικά.